Σε κλειό σφοδρή κακοκαιρία μπαίνει η χώρα το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τι ισχυρέ βροχοπτώσει στα υπηρετικά αλλά και τι σφοδρέ χιονοπτώσει σε ορεινέ και ημιορεινέ περιοχέ τη Ελλάδα. Τα συνεχόμενα βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία προσεγγίζουν από τα δυτικά τη χώρα μα, δεν φαίνεται να φεύγουν μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα, ενώ ο καιρό κατά διαστήματα θα είναι βροχερό για τι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Τα συνεχόμενα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία προσεγγίζουν από τα δυτικά τη χώρα μας δεν φαίνεται να υποχωρούν μέχρι τουλάχιστον και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, καθώς ο καιρός κατά διαστήματα θα είναι βροχερός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί πω το Σάββατο κατά διαστήματα θα επικρατήσει πολύ άστατο καιρό τόσο στο Ιόνιο όσο και στα υπηρετικά τμήματα αλλά και στι περισσότερε περιοχέ του Αιγαίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρέ κατά τόπου βροχοπτώσει, οι τοπικέ καταιγίδε, ιδιαίτερα στην κεντρική και νότια Ελλάδα αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώ και οι πρόσκαιρου χαρακτήρα πυκνέ κατά τόπου χιονοπτώσει στι περισσότερε ορεινέ περιοχέ τη υπηρετική χώρα και στα ημιορεινά τμήματα της Τράκης. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα αγγίξει τους 12 βαθμούς αργά το μεσημέρι, τους 15 και 16 στα υπόλοιπα υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα με εξαίρεση το Νότιο Αιγαίο. Και την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, νεφώσεις με βροχέ αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία συνιστά στου πολίτε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασία από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Τραγωδία προκλήθηκε στο χωριό Δρυμώνα, στα βόρεια τη Σέβια, που πλήττεται από κύμα κακοκαιρία. Σύμφωνα με πληροφορίε, στο χωριό, στα βόρεια τη Έβεια, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα από νωρί το πρωί του Σαββάτου και η άτυχη γυναίκα αγνοούνταν. Μετά από έρευνε στην περιοχή, εντοπίστηκε νεκρή. Η γυναίκα βρισκόταν στο αυτοκίνητο με την κόρη τη και στο σημείο που είχε φουσκώσει ο χήμαρο, ακινητοποιήθηκαν. Προσπάθησαν να βγουν από το αυτοκίνητο. Η κόρη τη 59χρονη τα κατάφερε. Εκείνη όμω παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Το δυστύχημα προκλήθηκε σε ένα σημείο όπου τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να περάσουν το δρόμο προς το ελευθεροχώρι καθώς έχουν πλημμυρίσει, ενώ ο υπαρχιακός δρόμος της Πηλέα έκλεισε μετά από κατολίστηση.